Το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανέλαβε ο Μιχάλης Σαρής μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη. Ο κύριος Σαρής, αντιλαμβανόμενος την ευθύνη που αναλογεί σε αυτή τη θέση, ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη και δηλώνει ικανοποιημένος από τη σύνθεση όσων εμπλέκονται στο συγκεκριμένο τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη μας, τον Σταύρο Αρναουτάκη, που μου ανέθεσε αυτή την τόσο σημαντική θέση ευθύνης. Όντως είναι μια πολύ σημαντική θέση, όμως γνωρίζω πολύ καλά ότι τα στελέχη και οι φορείς που εμπλέκονται με τον τομέα πολιτικής προστασίας διακατέχονται από εμπειρία και επαγγελματισμό, οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Βασικός στόχος του Μιχάλη Σαρή είναι η ετοιμότητα του Ρεθύμνου απέναντι σε κάθε πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, ξεκινώντας άμεσα μία σειρά επαφών που θα περιλαμβάνει ένα πλήρες πλάνο για τη χειμερινή αλλά και τη θερινή περίοδο. Θα έχουμε μία σειρά επαφών με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να αντιμετωπίσουμε και τη χειμερινή περίοδο αλλά και την καλοκαιρινή περίοδο. Η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα μας αναγκάζουν να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας ανέλαβε ο Μιχάλης Βάμβουκας, ένα σημαντικό τομέα για την Κρήτη, στον οποίο ο ίδιος κατέχει πολυετή εμπειρία. Ο κύριος Βάμβουκας δεσμεύεται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, εστιάζοντας πρωτίστως στο φλέγον ζήτημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Υπόσχομαι στους επιχειρηματίες, στις επιχειρήσεις, του επιχειρήν, να δώσω όλο τον καλό με αυτό, τις γνώσεις μου που ασχολούμαι τώρα και 35 χρόνια με τις επιχειρήσεις και θα κάνω ό,τι γίνεται δυνατόν να βελτιώσουμε τις καταστάσεις της καθημερινότητας των επιχειρήσεων. Να έρθω σε επαφή με τους ανθρώπους γιατί γνωρίζω πολύ καλά το αντικείμενο και τα καλά του και τα κακά του και πού πονάνε επιχειρήσεις. Το μόνο που ξέρουμε εξ όψεως όλη η κοινωνία γνωρίζουν πως πάσχομαι από ανθρώπινο δυναμικό. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα που θα έρθει και η νέα τουριστική σεζόν. Επισημαίνεται ότι η Μέρη Λιονή επανατοποθετήθηκε στη θέση της χωρικής αντιπεριφερειάρχη, συνεχίζοντας το έργο της μέσα από την εμπειρία που έχει κερδίσει στον δύσκολο και απαιτητικό αυτό τομέα.